Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο podcast του Mystery Place Project. Θαύμα της φύσης, έργο ανθρώπων ή δημιουργία κάποιας ανώτερης διάνοιας. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα είναι το εισιτήριό μας για να ταξιδέψουμε και να γνωρίσουμε τη μυστηριώδη πυραμίδα του Ταϊγέτου. Σιωπηλή, ενιγματική, αρμονική, η πυραμίδα του Ταϊγέτου κρατάει μέχρι σήμερα καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Κατά καιρούς όμως, πολλά έχουν γραφτεί για την ψηλότερη κορυφή του Ταϊγέτου, που είναι και η ψηλότερη της Πελοποννήσου, τον προφήτη Ηλία, η οποία βρίσκεται στα 2.407 μέτρα. Πολλά είναι όμως και όσα έχουν υποθεί για την πυραμίδα στην κορυφή ή που λέγονται σε σχετικές με αυτήν συζητήσεις. Το βασικό ερώτημα, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει αναπάτητο, είναι ένα. Πώς δημιουργήθηκε? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μάλλον δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά και αν ακόμα κάποια στιγμή αυτό συμβεί, ένα είναι σίγουρο. Το μυστήριο γύρω από αυτήν θα παραμείνει. Σχετικά με την κορυφή του Ταϊγέτου υπάρχουν διάφορες θεωρίες, κάποιες λογικές, άλλες απίθανες και άλλες που μοιάζουν με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι γεγονός άλλωστε πως έχει απασχολήσει τόσο τους αρχαιολόγους και τους γεωλόγους, αλλά και τους φιλοσόφους μέχρι και τους μυστικιστές. Οι περισσότεροι απορούν για το αν είναι ένα φυσικό μνημείο ή τεχνητό έργο. Μεγάλη μερίδα ερευνητών υποστηρίζει πως η κορυφή του προφήτη Ηλία λαξεύτηκε, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρη, προκειμένου να αποκτήσει σχήμα πυραμίδας και να λειτουργήσει τελετουργικά αλλά και λατρευτικά. Αυτό, όπως λένε, αποδεικνύεται από την απόλυτη κανονικότητα της πυραμίδας, μιας και οπτικά είναι ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο. Αυτή η μερίδα κάνει λόγο για ένα μεγαλυθικό μνημείο, σαν αυτά που συναντάμε σε όλο τον κόσμο και που κατασκευάστηκαν κατά βάση την περίοδο 3500 έως 2500 π.Χ. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ηλικία της πυραμίδας, όσο και οι αρχικές της διαστάσεις, είναι αδύνατο να υπολογιστούν. Ιστορικά, αλλά και θρησκειολογικά, οι περισσότερες κορυφές των βουνών θεωρούνταν ιερές, δεδομένου πως ήταν τα πλησιέστερα σημεία προς τον ήλιο. Οι άνθρωποι πίστευαν πως από εκεί οι προσευχές τους εισακούονταν ευκολότερα. Την ψηλότερη κορυφή του Ταϊγέτου οι αρχαίοι την αποκαλούσαν Ταλετών ή Ταλιτών και την θεωρούσαν ιερή τοποθεσία του ήλιου. Εκεί, μεταξύ άλλων, τελούσαν λατρευτικά τελετουργικά, όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας. Οι λακεδαίμονες στην κορυφή της πυραμίδας θυσίαζαν λευκά άλογα, τα οποία θεωρούνταν ηλιακό σύμβολο. Η λατρευτική παράδοση συνεχίστηκε και κατά τον χριστιανισμό. Οι χριστιανοί είχαν τη συνήθεια να κατασκευάζουν εκκλησάκια στη θέση των αρχαιοελληνικών ναών για να σκεπαστεί η λατρεία του Δωδεκάθεου. Οι περισσότερες από τις θεωρίες για την πυραμίδα του Ταϊγέτου αναφέρονται στο επίπεδο σχήμα της βάσης της, που όπως λένε ήταν ο χώρος της εισόδου στο κτίσμα. Στην κορυφή άλλωστε υπάρχει ένα σπήλαιο βάραθρο καταγεγραμμένο από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο βάθος 8 μέτρων με άνοιγμα 2 μέτρα. Το βάραθρο αυτό πιθανολογείται πως ήταν κάποιο είδος πύλης εισόδου στην πυραμίδα ή ο προθάλαμος μιας σύραγγας που οδηγούσε στα ενδότερά της. Από ό,τι λέγεται, η κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται σε απόλυτη νοητή ευθεία με τον Όλυμπο και αποτελεί σημείο αναφοράς συντεταγμένων για αρκετές περιοχές. Λέγεται μάλιστα ότι είναι το κέντρο του κόσμου, αφού ευθυγραμμίζεται με όλα τα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου της προϊστορικής εποχής αλλά και μέχρι τις μέρες μας. Ξεκινά από τη Μέκα των Μουσουλμάνων και συνεχίζει βορειοδυτικά προς τις πυραμίδες της Αιγύπτου, οι οποίες ήταν η βάση της αιγυπτιακής θρησκείας. Η νοητή ευθεία συνεχίζει πάνω από τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, προχωρά προς τα Βάτικα της Νότιας Λακωνίας, δίπλα στη βυθισμένη πόλη στο Παυλοπέτρι,
όπου βρέθηκαν θεμέλια προϊστορικής πυραμίδος και μια ενιγματική κεφαλή αιγυπτιακής σφίγγας σμιλεγμένη πάνω σε βράχο. Αμέσως μετά, αυτή η νοητή ευθεία περνά πάνω από την πυραμίδα του Ταϊγέτου και καταλήγει στο Βατικανό, την έδρα του Πάπα και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο Βατικανό, όπως λέγεται, έχει χτιστεί πάνω σε ένα λόφο με σχήμα πυραμίδας. Οι Πυθαγόροι κάνουν λόγο για έναν ενεργειακό τόπο, για μία πύλη. Όπως γράφει ο Κικέρον, ο Ταΐγετος είχε θεωρηθεί ιδανικό παρατηρητήριο για τις κινήσεις των άστρων. Έτσι, ο Αναξίμανδρος είχε στήσει αστεροσκοπείο στην κορυφή. Το όνομά του ο Ταΐγετος το πήρε από μία από τις 7 Ατλαντίδες ή Πλειάδες, την Ταϊγέτη. Η μακρινή και λαμπερή, όπως φαίνεται, ιστορία της πυραμίδας του Ταϊγέτου συνεχίζει ως τις μέρες μας. Όπως σας προανέφερα, στην κορυφή του υπάρχει ένα εκκλησάκι. Έτσι κάθε χρόνο, παραμονή του προφήτη Ηλία, πιστοί ορειβάτες ξεκινούν να ανέβουν στο πέτρινο αυτό εκκλησάκι του Αηλιά ή του Αγιολιά, όπως λένε, του μακρινού, για να δουν μετά το γιορταστικό άνοιγμα της εκκλησίας στην ανατολή του Ηλίου ένα από τα ομορφότερα θεάματα της ελληνικής φύσης. Τον καθαρό σχηματισμό μιας τέλειας πυραμίδας μέσα στο μεσσηνιακό κόλπο, την ακριβή ισόπλευρη τριγωνική σκιά της κορυφής του βουνού. Δεν είναι όμως μόνο το υπερθέαμα της πελώριας σκιά στη θάλασσα, αλλά μία σειρά άλλα φαινόμενα που φτιάξανε και κρατάνε ακόμα το μύθο της αρχαιότερης πυραμίδας, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου, όπως πιστεύουν πάρα πολλοί. Ο Ταΐγετος φτιάχνει όχι ένα, αλλά τρία εντυπωσιακά πυραμιδοειδή σχήματα στο γύρω τόπο. Η πρώτη πυραμίδα σχηματίζεται ψηλά στον ουρανό. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το είδωλό της δημιουργεί ένα ουράνιο τρίγωνο που βλέπει προς τις Πλειάδες. Να αναφέρω και πάλι πως η Ταϊγέτη μυθολογικά ήταν μία από αυτές. Το δεύτερο εντυπωσιακό τρίγωνο είναι αυτό που βουτάει στα νερά του Μυσσηνιακού κόλπου τις ώρες της Ανατολής. Το τρίτο, το τρίγωνο του Ηλιοβασιλέματος, πέφτει στην άλλη πλευρά, στο λακωνικό κάμπο, όταν το κοκκινοπό φως σχηματίζει τέλεια ευθεία γραμμή που ξεκινά από την κορυφή της πυραμίδας. Το υπερθέαμα του Ταϊγέτου δεν σταματά εδώ. Το πιο ανεξήγητο φαινόμενο είναι η ίδια η κατασκευή της πυραμίδας. Δεν προβληματίζει μόνο το αφύσικα τέλειο σχήμα της, αλλά και η εμφανής οριζοντίωση της βάσης της, που δείχνει να έχει περάσει από ανθρώπινα χέρια, αφού από εκεί και πάνω το πέτρωμα και το χώμα αλλάζουν, σμιλεύονται και ισιώνουν για να φτιάξουν το ισόπλευρο τρίγωνο. Πολλοί μιλούν για ένα αρκετά ενεργειακά φορτισμένο βουνό με πύλες που οδηγούν σε άλλες διαστάσεις. Ένας από τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ήταν και ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Υπήρξε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέας 9 βιβλίων με φιλοσοφικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της, για τη μελέτη της οποίας αφιέρωσε όλη του τη ζωή. Την 1η Ιουνίου του 1998, ο Λιαντίνης εξαφανίστηκε αφήνοντας γράμμα προς την κόρη του, στο οποίο δήλωνε πως είχε αποφασίσει να αφανιστεί αυτοθέλητα, όπως χαρακτηριστικά έγραφε. Στις 6 Ιουλίου του 2005, ο ξάδερφός του, Παναγιώτης Νικολακάκος, ο οποίος ήταν ο μόνος που γνώριζε το σημείο θανάτου του, οδήγησε τις αρχές σε μια σπηλιά του Ταϊγέτου, όπου μέσα κοίτονταν ο ίδιος. Αργότερα δόθηκαν πληροφορίες ότι ο Λιαντίνης είχε δώσει ακριβείς οδηγίες για το πότε να αποκαλυφθεί το μέρος που βρισκόταν. Είχε δώσει τέλος στη ζωή του με μια σύριγγα η οποία περιείχε ένα είδος δηλητηρίου πανομοιότυπο με το κόνιο, το οποίο κατάπιε και ο Σωκράτης στην αρχαία Αθήνα. Διάλεξε την ημέρα που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, το πνεύμα του αρχαίου νομοθέτη Λικούργου και του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού περνούσαν πάνω από τη Σπάρτη. Έτσι, πίστευε πως το πνεύμα του θα συναντιόταν μαζί τους. Κάποιοι μιλούν για την έβρεση μιας πύλης και το πέρασμα σε άλλη διάσταση, με μοναδικό αντίτιμο να παραμείνει πίσω
το φθαρτό σώμα του. Τα περισσότερα από τα άτομα που μίλησα κατά τη διάρκεια έρευνας που έκανα για να ολοκληρώσω το επεισόδιο και που έχουν καταφέρει να βρεθούν στη συγκεκριμένη πυραμίδα, μου ανέφεραν παράξενα και ανεξήγητα περιστατικά που όλα συγκλίνουν στην ιδιαίτερη ενέργεια που έχει το μέρος αυτό. Άλλοι μιλούσαν για περίεργους ήχους, αλλά και μελωδίες που έρχονταν από το πουθενά και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ύψος που τριγύρω δεν υπάρχει τίποτα. Και άλλοι πάλι μιλούσαν για κάποιες περίεργες φωτεινές σφαίρες, οι οποίες έτρεχαν με τεράστια ταχύτητα πάνω από τα κεφάλια τους. Όσα και να έχουν γραφτεί, όσα και να έχουν υποθεί, οι φυσικές ομορφιές του βουνού, όσο και το μυστήριο που αποπνέει η πυραμίδα στην κορυφή του, δεν μπορούν να σταματήσουν τη γέννηση νέων ερωτηματικών και αναζητήσεων. Αν σας έχω εξάψει τη φαντασία με όσα σας είπα για αυτό το καταπληκτικό μέρος και θα θέλατε να δείτε τις αντίστοιχες εικόνες και βίντεο αυτού του μοναδικού φαινομένου, δεν έχετε παρά να πατήσετε στο link που υπάρχει στην περιγραφή του σημερινού podcast ή να ανατρέξετε στη δεύτερη σεζόν του Mystery Place Project για να δείτε το επεισόδιο με τίτλο «Τα ήγετος, το μυστήριο της πυραμίδας». Επίσης, αν σας άρεσε και το σημερινό podcast, δεν έχετε παρά να πατήσετε ένα like και αν είστε νέοι ή νέες στην παρέα μας, πατήστε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο podcast που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!